μείνετε μαζί, όχι. Όχι, τα αποχωρήσετε να σας μόνοι. Εγώ μέχρι να αποχωρήσετε να καλωσορίσω στην εκπομπή την κυρία Έλενα Σκούρα από τα Σκούρας Med. Και θέλω κατευθείαν, Έλενα, να πάμε στα πλάνα. Θα μιλήσουμε σήμερα για την μέθοδο ανέμακτης λιποαναρρόφησης, αλλά είναι τώρα μία πολύ πρωτοποριακή μέθοδος, πολύ καινοτόμα. Λέγεται Vanquish αυτό το μηχάνημα. Το έχω μάθει καλύτερα από εσένα. Με έχει ενθουσιάσει πραγματικά. Πάμε να δούμε λίγο την Kim Kardashian. Εδώ τη βλέπουμε στην εκπομπή της στο show, σωστά. Ναι, και η Kim Kardashian είναι από τις πολύ διάσημες προσωπικότητες που υποβλήθηκαν συγκεκριμένη μέθοδο, βέβαια. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, Έλενα, ότι τρώει και η γυναίκα όμως έχει ένα ωραίο σώμα. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι από αυτές που πρέπει να έχουν κάνει φοβερές δίαιτες, αλλά προσέχει. Ναι, κάθε σώμα έχει τις δικές του ανάγκες. Ένα σώμα με καμπύλες έχει ίσως αυξημένες ανάγκες σε σχέση με ένα αδύνατο σώμα. Στο να διαλυθεί λίπος, εδώ βλέπουμε τη Whoopi Goldberg που έκανε ζωντανά στο debut τη θεραπεία. Δείχνει ότι είναι κάτι τελείως ανώδυνο. Είναι η γυναίκα η οποία έχει υποβληθεί ήδη στη θεραπεία και ήταν τόσο ευχαριστημένη που ήθελε να το παρουσιάσει στην εκπομπή της. Φοβερό, Είναι τελείως ανώδυνη θεραπεία. Ουσιαστικά προκαλούμε λιποδιάλυση χωρίς να κουπάμε καν τον ασθενή. Ο βραχίωνας που είδαμε που τοποθετήθηκε γύρω από την κοιλιά βρίσκεται σε απόσταση 2-3 εκατοστών από το δέρμα. Δηλαδή γίνεται λιποαναρρόφηση χωρίς καν να κουμπήσεις. Τίποτα, δεν ακουμπάς καν το ανέμακτη, σημείο. Ανέμακτη λιποαναρρόφηση, δηλαδή διαλύουμε λίπος. Έλα τώρα, εγώ τώρα αυτό πώς θα το πιστέψω. Δηλαδή αυτό... κάνεις λιποαναρρόφηση χωρίς να το κουμπίσεις καν. Στην πράξη το βλέπει κανείς και το διαπιστώνει. Αλλά... θέλω να πούμε κάτι, ότι εάν δεν κάνω λάθος, εδώ βλέπουμε όλα αυτά είναι στην Αμερική. Ναι. Στην Ευρώπη είστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε... Μόνο εσείς έχετε το Vanquish. Είμαστε οι πρώτοι που φέραμε το Vanquish. Το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο πρώτο ήρθε και πρωτοεφαρμόστηκε για την περιοχή της κοιλιάς και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα πλάνα για τις συγκεκριμένες περιοχές. Πλέον, εδώ και λίγο καιρό υπάρχει ο ειδικός βραχίωνας για την περιοχή των μυρών, δηλαδή μπορούμε να βοηθήσουμε και τα ψωμάκια που έχουν οι γυναίκες, τα εσωτερικά των μυρών, το γόνατο. Που αρκετές Ελληνίδες θέλουν να φύγουν τα ψωμάκια. Ακριβώς. Άρα δηλαδή πια δεν είναι μόνο στην κοιλιά, είναι και στα ψωμάκια. Πού άλλο? Είναι και στα ψωμάκια. Η συγκεκριμένη θεραπεία, το Vanquish, εφαρμόζεται στην κοιλιά και στα πλαϊνά της λεκάνης, στο σωσίδιο. Δηλαδή καλύπτεται σε κάθε συνεδρία όλη η περιοχή, δεν πάμε εντοπισμένα και γι' αυτό τελειώνουμε πολύ γρήγορα. Και η Kim Kardashian μετά τη θεραπεία, σωστά. Εδώ βλέπουμε την Kim Kardashian μετά τη θεραπεία και μετά από εγκυμοσύνη, όπου πήρε πολλά κιλά, οπότε ήθελε βοήθεια για το σώμα της. Εδώ σε μια πιο βραδινή της εμφάνιση. Ναι. από εκεί και πέρα όμως, και ένα σώμα το οποίο παρουσιάζει πρόβλημα στην περιοχή των μυρών, εσωτερικά μυρού, γόνατο. Είναι ο ίδιος ο βραχίωνας ή έχει έρθει άλλος? Είναι διαφορετικός. Είναι κάτι πολύ καινούριο, ουσιαστικά το ανακοινώνουμε μέσα από την εκπομπή σας. Πλέον υπάρχει ο ειδικός βραχίωνας, είναι άλλος για την κοιλιά, γιατί στην κοιλιά καλύπτουμε συμμετρικά όλη την περιοχή κοιλιάς και πλαϊνών. Αγκαλιάζουμε το σώμα. Ωραία. Για τους μυρούς υπάρχει ειδικός βραχίωνας που καλύπτει και αγκαλιάζει το μυρό και τα εσωτερικά του μυρού ή το εξωτερικό τμήμα, δηλαδή την περιφέρεια, τα ψωμάκια που ενδιαφέρουν τις γυναίκες και το γόνατο. Πονάει. Μεγάλες επιφάνειες. Είναι τελείως ανώδυνη θεραπεία. Δεν πονάει καθόλου. Δεν πονάει καθόλου. Ουσιαστικά μέσω θερμότητας γίνεται η λιποδιάλυση. Δηλαδή οι ραδιοσυχνότητες που διοχετεύονται. Που διοχετεύονται εξ αποστάσεως, ναι, από απόσταση 2-3 εκατοστών, φτάνουν στο λιπόδι ιστό, αυξάνουν τη θερμοκρασία του λίπους. Η θερμοκρασία στο λίπος φτάνει στους 46 βαθμούς Κελσίου και είναι θερμοκρασία στην οποία διαλύονται λιποκύτταρα. Εάν μια κοιλιά όμως έχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, η επιδερμίδα μετά πέσει ότι το λίπος φεύγει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό το έχω δει και σε φίλη που έχει κάνει κανονική λιποαναρρόφηση. Η επιδερμίδα μετά όμως ξανακρέμεται. Δηλαδή... Είναι βασικό ότι στη συγκεκριμένη μέθοδο, σε κάθε συνεδρία πέρα από τη λιποδιάλυση που γίνεται, γίνεται και σύσφυξη δέρματος, γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει και το δέρμα, αυξάνει την παραγωγή του κολαγόνου. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο θα χάσουμε πόντους, θα σμιλευτεί το σώμα, θα βελτιωθεί η εικόνα της κυταρίτιδας που οφείλεται και σε λίπος και σε χαλάρωση δέρματος και το δέρμα μας θα είναι πολύ πιο σφριγγυλό και θα έχει μια πολύ πιο υγιή εικόνα μετά. Αυτό δεν υπάρχει θέμα. Είμαστε απολύτως καλυμμένοι προληπτικά, δεν θα προκληθεί η χαλάρωση, αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις που προϋπάρχει χαλάρωση στο δέρμα μπορούμε να τη βοηθήσουμε και να έχουμε ένα σφαιρικό αποτέλεσμα. Για τις περιοχές τις άλλες που με ρωτήσατε, γάμπες, μπράτσα, η πλάτη που ενδιαφέρει πολλές γυναίκες ή ακόμα και το διπλοσάγωνο που ενδιαφέρει και γυναίκες και άνδρες, υπάρχει η καθιερωμένη μέθοδος ανέμακτης λιποαναρρόφησης που εφαρμόζεται εδώ και 20 χρόνια από τους γιατρούς των Σκούρας Med. Υπάρχει τεράστια εμπειρία, υπάρχει τεράστια εξειδίκευση, χιλιάδες τα άτομα που έχουν υποβληθεί στη μέθοδο και μπορούμε να εστιάσουμε και σε άλλες περιοχές παράλληλα με το Vanquish, δηλαδή να κάνουμε την κοιλιά μας, να κάνουμε και τα μπράτσα παράλληλα. Δηλαδή θα γίνει μια συνδυαστική δουλειά. Σε πιο σύνθετα προβλήματα που παρουσιάζουν. Η ανέμακτη, δεν μιλάω για το Vanquish, mm-hmm, για αυτό που αναφέραμε τώρα, που μπορεί να δουλέψει συνδυαστικά αν υπάρχει, ναι, κάπου αλλού πρόβλημα. Ναι.
η διαδικασία ποια είναι? Η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική. Διοχετεύουμε ρεύμα μέσα στο λίπος με τη βοήθεια πολύ πολύ λεπτών βελονών, τριχοειδών βελονών που τοποθετούνται μέσα στο λιπόδι ιστό. Αφήνουν σημάδι? Σημάδι δεν υπάρχει με καμία μέθοδο, δεν υπάρχει κανένα απόλυτο σημάδι. Και αμέσως μετά μπορούμε να επιστρέψουμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Και με το μάγκους μετά δεν νιώθεις κάτι, να σε πονάει, να σε σφίγγει? Δηλαδή μετά μπορεί κάποιος να πάει να κάνει γυμναστική? Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση, και γυμναστική μπορούμε να κάνουμε και στη δουλειά μας να γυρίσουμε. Δηλαδή θα δει κάποιος με μία φορά και μετά θα είναι η κοιλιά του μια με μία. Χρειάζονται κάποιες συνεδρίες. Χρειάζονται κάποιες συνεδρίες, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Το μάξιμο των συνεδριών που δίνεται? Στο Vanquish 4-5 συνεδρίες συνήθως έχουμε ολοκληρώσει. Το βασικό όμως είναι ότι σε κάθε συνεδρία έχουμε αποτέλεσμα. Μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά κάνουμε τη μέτρησή μας, όπου βλέπουμε σε πόντους τη διαφορά. Μπορεί να είναι 2 πόντοι, μπορεί να είναι 3 πόντοι διαφορά στην περιοχή. Και μετά από κάθε συνεδρία επαναλαμβάνουμε τις μετρήσεις και σε πόντους, όπου βλέπουμε τον όγκο που μειώνεται, αλλά και με τη λιπομέτρηση που βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα πώς έχει μειωθεί το λίπος. Άρα ουσιαστικά το αποτέλεσμα χρειάζεται 10 μέρες για να το δούμε. Ανασυνεδρία, ναι, περίπου μια εβδομάδα με 10 μέρες. Αποτέλεσμα. Αμέσως μόνο σε μια επέμβαση λοιπόν αρρώφησης, και αυτό προσφέρεται, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Και μέσω της διούρησης φεύγεται. Ακριβώς. Θα το πω έτσι, έτσι το λαμβάνω εγώ. Τα λιποκύτταρα που έχουν διαλυθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας για τις επόμενες ώρες και ημέρες αποβάλλονται σταδιακά με τη διούρηση. Αυτή είναι μια διαδικασία που ονομάζεται απόπτωση. Δηλαδή καταστρέφουμε λιποκύτταρα και με τη διούρηση σταδιακά αποβάλλονται. Αυτό που λένε κάποιοι ότι αν κάνεις όποια λιποαναρρώφηση, mm-hmm. βέβαια αυτό είναι κάτι πολύ καινούριο στο Vanquish, ότι μετά ας πούμε λέει ότι αν συνεχίσεις τη διατροφή που έκανες mm-hmm. και κάποιες ατασταλίες, mm-hmm. Αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο. Ο μύθος που πλανάται γύρω από τη λιποαναρρώφηση είναι ότι αν πάρω κιλά θα τα πάρω αλλού μετά. Το οποίο είναι μύθος, δηλαδή είναι μύθος, μειώνουμε τον αριθμό των λιποκυττάρων στις συγκεκριμένες περιοχές. Το αποτέλεσμα είναι ότι εφόσον πάρουμε βάρος μετά τη θεραπεία ή μετά από την επέμβαση της λιποαναρρώφησης, το παίρνουμε πιο συμμετρικά. Ουσιαστικά αλλάζουμε το σχήμα του σώματος, το κάνουμε πιο αρμονικό, πιο συμμετρικό, ώστε σε οποιοδήποτε βάρος να έχουμε μια πιο συμμετρική εικόνα, πιο αρμονική. Τέτοιου είδους προβλήματα δεν δημιουργούνται, γιατί λιποκύτταρα δεν αναγεννώνται στην ενήλικη ζωή μας. Όχι. Μέχρι πότε? Κατά την ανάπτυξη του ατόμου. Μέχρι την ενηλικίωση διαμορφώνεται η κατανομή των λιποκυττάρων στο σώμα. Γιατί λένε ότι τα μικρά παιδιά πρέπει να μην τρώνε γλυκά, γιατί τότε δημιουργούνται τα λιποκύτταρα. Ακριβώς. Πρέπει να προσέχουμε. Από εκεί και πέρα, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας, πάρουμε κιλά, θα διωγγωθούν τα λιποκύτταρα που έχουμε. Χάνοντας κιλά, αδειάζουν λιποκύτταρα. Γυναίκες όμως ή και άνδρες με πρόβλημα τοπικού πάχους, που στο μεσογειακό σωματότυπο αυτό παρατηρούμε περισσότερο. Μια γυναίκα η οποία προσπαθεί με δίαιτες να διορθώσει την περιοχή της περιφέρειας και τους μυρούς ή την περιοχή της κοιλιάς και χάνει από όλα τα άλλα σημεία εκτός από αυτά όπου παρουσιάζεται γιατί το πρόβλημα. Γιατί έτσι είναι το σώμα. Γιατί έτσι είναι το σώμα, εκεί υπάρχουν περισσότερα λιποκύτταρα. Επειδή αναφέρθηκες στο σχήμα, θέλω κάτι να δεις, παρακαλώ, τελευταίο. Με τους μύες και με τους κοιλιακούς, ίσως εκεί που είναι τα ψωμάκια. Εκεί τι γίνεται, δηλαδή φεύγει το λίπος μετά. Το μυϊκό σύστημα δεν επηρεάζεται και το να κάνει κανείς γυμναστική είναι το ιδανικό, να γυμνάζεται παράλληλα με τη θεραπεία. Επηρεάζεται καθαρά ο λιπόδης ιστός, διαλύονται λιποκύτταρα, μόνο το λίπος επηρεάζεται από αυτές τις διαδικασίες. Αν βγάλεις το λίπος μετά, δεν θα πρέπει να φαίνεται περισσότερο? Σίγουρα ένας άνθρωπος που γυμνάζεται και προσπαθεί για μια γράμμωση στο σώμα του, είναι πολύ πολύ πιο εύκολο, ειδικά στην περιοχή της κοιλιάς, να φαίνεται το όφελος αυτό από τη γυμναστική του. Vanquish λοιπόν, φίλες μου. Αυτές είναι ιδανικές περιπτώσεις, έτσι, άτομα που γυμνάζονται, αλλά και σε προβλήματα πιο σύνθετα, άτομα που έχουν παραπάνω κιλά και μπορούμε να τα βοηθήσουμε και διατροφικά παράλληλα με τη θεραπεία, να χάνουν και βάρος και να δουν έτσι πολύ πιο γρήγορα το ιδανικό αποτέλεσμα. Η θεραπεία απευθύνεται σε όλα τα προβλήματα και ανάλογα με το πρόβλημα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσο μεγάλο να είναι και το πρόβλημα, όταν κάποιος δίνει σε 10 μέρες μια βελτίωση και ψυχολογικά. Πιστεύω ότι ψυχολογία αλλάζει τόσο πολύ που θέλει ακόμα περισσότερο θέλουμε να επενδύσουμε. Να βοηθήσουμε και με τη διατροφή μας και με τη γυμναστική μας. Και είναι σημαντικό κλείνοντας να πούμε ότι θα πρέπει ένα ιατρικό κέντρο, μια ομάδα γιατρών να προσφέρει όλες τις λύσεις. Από τις μη επεμβατικές αποτελεσματικές ιατρικές λύσεις μέχρι την επέμβαση. Γιατί κάθε πρόβλημα έχει διαφορετική λύση, κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες. Οφείλουμε να είμαστε σε θέση να τα προσφέρουμε όλα, ανάλογα με το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν. Λέω Μαρία Ανδρέου, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει κάνει θράψη και στο Hollywood στους αστέρες του Hollywood, την επαναστατική μέθοδο λιποναρρώφησης που κάνει θράψη στους αστέρες του Hollywood. Τις εισάγουν πρώτα σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη μάλλον τα Σκούρας Μετ. Πρόκειται για την μέθοδο Vanquish, χάρη στην οποία το τοπικό πάχος λιώνει χωρίς κανείς σκευή να αγγίζει το δέρμα.
Στο στούντιο είναι η διευθύνουσα σύμβουλο των Σκούρα ΜΕΤ, Έλενα Σκούρα, η οποία θα εξηγήσει πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη μέθοδος αδυνατίσματος και θα μας ζήσει για τις απορίες μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Τι είναι τελικά αυτό που ακολουθούν οι αστέρες του Hollywood και το φέρατε εσείς στην Ευρώπη? Τι είναι αυτό το Vanquish? Μιλάμε για μια τεράστια καινοτομία στον τομέα της ιατρικής αισθητικής, στον τομέα της ανέμακτης λιποναρρώψης, στην οποία εξειδικευόμαστε εδώ και περίπου 20 χρόνια. Και μας χαροποιεί ιδιαιτέρως το ότι υπάρχει μια νέα μέθοδος η οποία πράγματι έχει αποτελέσματα και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες πράγματι, πρωτοεφαρμόστηκε από τους πλέον διακεκριμένους πλαστικούς χειρουργούς στη Νέα Υόρκη. Έγινε ευρέως γνωστή η μέθοδος επειδή αστέρες του Hollywood υποβλήθηκαν στη μέθοδο και αυτό έγινε πολύ γρήγορα γνωστό. Εδώ βλέπουμε πλάνα από την ηθοποιό τη Whoopi Goldberg, η οποία έκανε ζωντανά στην εκπομπή που παρουσιάζει στο The View τη θεραπεία για να δείξει. Είπε καταρχάς πόσο ευχαριστημένη είναι, αφενός αφετέρου για να δείξει πόσο ανώδυνη είναι η θεραπεία. Η θεραπεία αυτή πώς λειτουργεί, μιας αναφερθήκατε στη θεραπεία? Η θεραπεία, βλέπετε έναν ειδικό βραχίων ο οποίος αγκαλιάζει το σώμα της ασθενούς. Είναι ένας βραχίων ο οποίος, εφόσον υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή της κοιλιάς, αγκαλιάζει την κοιλιά και τα πλαϊνά της λεκάνης. Είναι πολύ πολύ ευρεία η επιφάνεια που καλύπτουμε. Αυτό σημαίνει ότι προχωρούμε πολύ γρήγορα, έχουμε γρήγορα αποτελέσματα, τελειώνουμε σε πολύ λίγες συνεδρίες. Σε 4-5 συνεδρίες έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε δει το τελικό αποτέλεσμα. Πρακτικά αυτός ο βραχίωνας, ο οποίος βρίσκεται 2-3 εκατοστά από το δέρμα του ασθενούς, δεν τον ακουμπάει σε καμία φάση της θεραπείας, δεν ακουμπάει τον ασθενή, διοχετεύει ραδιοσυχνότητες στο λίπος. Ραδιοσυχνότητες, όταν λέμε, εννοούμε θερμότητα. Είναι μια μορφή ενέργειας που προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο λίπος. Η θερμοκρασία φτάνει τους 46 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασία καταστροφική για τα λιποκύτταρα. Διαλύεται με αυτόν τον τρόπο ένας μεγάλος αριθμός λιποκυττάρων, ο οποίος αποβάλλεται στη συνέχεια από τον οργανισμό μέσω της διούρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία επιστημονικά λέγεται απόπτωση. Καταστρέφουμε δηλαδή λιποκύτταρα κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τις επόμενες ώρες και ημέρες το λίπος αυτό αποβάλλεται μέσω των ούρων από τον οργανισμό. Και πολύ πολύ άμεσα, στην εβδομάδα ή στο δεκαήμερο, πριν τη δεύτερη θεραπεία δηλαδή, έχουμε ήδη αποτελέσματα μετρήσιμα σε πόντους, έχουμε χάσει όγκο από τις συγκεκριμένες περιοχές και φυσικά με τη λιπομέτρηση, όπου βλέπουμε με ακρίβεια στην κοιλιά μας, στους μυρούς μας. Αυτό ήθελα να πω. Ποιες περιοχές μπορούν να διορθωθούν, δηλαδή, πού μπορούμε να χάσουμε λίπος? Καλύπτουμε τις βασικότερες περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα τοπικού πάχους, ιδιαίτερα για το μεσογειακό σωματότυπο. Αφενός στην περιοχή της κοιλιάς και του σωσιβίου της λεκάνης, όλη την περιοχή της κοιλιάς δηλαδή και των πλαϊνών της λεκάνης. Αφετέρου τους μυρούς, την περιφέρεια, τα εσωτερικά των μυρών, την περιοχή γύρω από το γόνατο, που είναι επίσης πολύ συνήθις προβληματική περιοχή, ιδιαίτερα για τις μεσογειακές γυναίκες. Επομένως, άτομα τα οποία είτε έχουν κάποιο πρόβλημα με το βάρος τους, έχουν αυξημένο βάρος, είτε είναι σε ένα σωστό βάρος, παρόλα αυτά παρουσιάζουν ένα πρόβλημα τοπικού πάχους, μπορούν να απαλλαγούν ακόμα και με ένα σταθερό βάρος, χωρίς να κάνουν κάποια δίαιτα, να απαλλαγούν από το λίπος που έχει συσσωρευτεί στις συγκεκριμένες περιοχές, να σμιλεύσουν το σώμα τους, να αλλάξουν το σχήμα του σώματός τους. Αυτό να τονίσουμε ότι είναι κάτι μόνιμο, με την ίδια λογική που η χειρουργική λιποαναρρώφηση μειώνει το λίπος, μειώνει τον αριθμό των λιποκυττάρων σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος, έτσι και η ανέμακτη λιποαναρρώφηση με τη μέθοδο του Vanquish μειώνει τα λιποκύτταρα στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό είναι κάτι μόνιμο γιατί λιποκύτταρα στην ενήλικη ζωή μας δεν πολλαπλασιάζονται, δεν αναγεννώνται. Επομένως, σε οποιοδήποτε βάρος, ακόμα και αν πάρουμε βάρος μετά το πέρας των θεραπείων, έχουμε μια πολύ καλύτερη, πολύ πιο συμμετρική, πολύ πιο αρμονική εικόνα στο σώμα μας. Έχουμε μια πιο αρμονική κατανομή του λίπους. Ναι. Για να έχει κάποιος έτσι απτά αποτελέσματα, μην φτάσουμε ακόμα στο λυκό στάδιο, πόσες θεραπείες πρέπει να κάνει, πόσες επισκέψεις πρέπει να κάνει σε εσάς? Για το πρώτο αποτέλεσμα, για να δει τα πρώτα αποτελέσματα, μία θεραπεία αρκεί. Μία θεραπεία. Από την πρώτη θεραπεία έχουμε αποτελέσματα τα οποία τα μετρούμε μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά τη συνεδρία. Δηλαδή υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριών, έτσι? Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα περίπου μιας εβδομάδας, μια προτινόμενη συχνότητα δηλαδή είναι εβδομαδιαία. Και από θεραπεία σε θεραπεία, προτού προχωρήσουμε δηλαδή στην επόμενη εφαρμογή, θα κάνουμε τη μέτρησή μας και θα έχει δύο ασθενείς πολύ άμεσα, το τονίζω. Πριν και μετά χρειάζεται να γίνει κάποια προεργασία ή κατευθείαν να μπαίνει κάποιος στο μηχάνημα? Δεν υπάρχει καμία προετοιμασία για τον ασθενή πριν τη θεραπεία και αμέσως μετά μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του, στη γυμναστική του. Δεν υπάρχει περίδεση, δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή, δεν υπάρχει πόνος. Είναι τελείως ανώδυνη η θεραπεία. Και πόση ώρα μπορεί να κάτσει, για παράδειγμα, δηλαδή αυτό που περιγράφει, που βλέπουμε τώρα στην εικόνα, πόση ώρα μπορεί να κάτσει κάτω από αυτό το
μηχάνημα. Η θεραπεία διαρκεί από μισή ώρα έως 45 λεπτά. Αυτό αποφασίζεται βάσει του προβλήματος. Και βέβαια, ακριβώς πώς πόντι πρέπει να χαθούν και πόσα κιλά είναι το συγκεκριμένο άτομο. Πόσο έντονο είναι το πρόβλημα, πόσο λίπος υπάρχει, αυτό θα καθορίσει πόσες συνεδρίες και πόσο χρόνο σε κάθε συνεδρία πόσος χρόνος θα αφιερωθεί. Γιατί στη δικιά σας την ορολογία λέτε ο ιδανικός ασθενής, ποιος είναι ο ιδανικός ασθενής? Ιδανικός ασθενής για τη λιποαναρρόφηση, τόσο για την επέμβαση όσο και για μια μέθοδο ανέμακτης λιποαναρρόφησης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζει ένα πρόβλημα τοπικού πάχου σε μια περιοχή όπως είναι η μυρή, όπως είναι η περιοχή της κοιλιάς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, ακόμα και σε έναν υπέρβαρο ασθενή, σε έναν άνθρωπο ο οποίος παρουσιάζει πρόβλημα σε περισσότερες περιοχές και εκεί μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία η μέθοδος, μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή αυτό να χάσει και κάποιο βάρος παράλληλα με τις συνεδρίες για να ωφεληθεί όλο του το σώμα. Η θεραπεία όμως θα έχει το αποτέλεσμά της, ο άνθρωπος αυτός θα χάσει λίπος από τις περιοχές αυτές, θα χάσει, μπορεί να χάσει 5, 7, 8, 10 πόντους ανάλογα με το πρόβλημα και να δει είτε είναι ένα πρόβλημα τοπικού πάχους είτε είναι ένα πρόβλημα γενικευμένης παχυσαρκίας, να δει εντυπωσιακά αποτελέσματα στο σώμα του. Και με αφορμή τώρα όλο αυτό που λέτε, γιατί είναι ωραίο και η εικόνα που βλέπουμε, θα έχει όμως κάποιος μόνιμο αποτέλεσμα ή αυτό είναι έρχεται εκεί πέρα και για κάποιο χρονικό διάστημα, θα αποκτήσει κάποιος δηλαδή το σώμα που θέλει? Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Μιλάμε για διάλυση λιποκυτάρων, δεν μιλάμε για μια συρρήκνωση των λιποκυτάρων που είναι κάτι παροδικό. Διαλύεται ένας αριθμός λιποκυτάρων. Αυτό σημαίνει ότι και να αυξηθεί το βάρος του ασθενούς μετά τις θεραπείες, θα έχει μια πιο αρμονική κατανομή στο σώμα. Δεν θα έχει πλέον την τάση να παίρνει εντοπισμένα στην κοιλιά ή να παίρνει εντοπισμένα στα ψωμάκια, όπως λέμε οι μεσογειακές γυναίκες, έχουμε αυτή την κατάρα, να παίρνουμε στην περιοχή της περιφέρειας. Αυτό πλέον εξαφανίζεται, δεν επανέρχεται αυτό το πρόβλημα. Φυσικά, εφόσον παχύνει ο ασθενής, εφόσον αυξηθεί το βάρος του, θα αυξηθεί και το λίπος, θα αυξηθεί όμως αρμονικά. Δεν θα αυξηθεί εντοπισμένα, που είναι και το πιο δυσεπίλητο αυτό το πρόβλημα τοπικού πάχους. Οπότε η συχνότητα τώρα των επισκέψεων εξαρτάται από το πόσα κιλά εντός αγωγικών λίπος πρέπει να χαθεί, έτσι είναι? Η συχνότητα επί της ουσίας αποφασίζεται από τον ίδιο τον ασθενή. Το αποτέλεσμα της θεραπείας δεν αλλοιώνεται αν κάνει ο ασθενής μια φορά την εβδομάδα ή αν κάνει μια φορά στις 2 εβδομάδες. Επειδή μιλάμε για μόνιμο αποτέλεσμα, mm-hmm. ο ασθενής αποφασίσει τη συχνότητα. Δεν θα πάμε πιο συχνά από μια φορά την εβδομάδα για να προλαβαίνουμε να βλέπουμε και τα αποτελέσματα και να έχει εικόνα ο ασθενής και του τι προσφέρουμε στο σώμα του. Μάλιστα. Και αυτός που θέλει να κάνει αυτή την επαναστατική μέθοδο, εσάς πού σας βρίσκει? Τα Σκούρας Μεντ είναι σε τρία σημεία της Αθήνας. Είναι στο Κολωνάκι, είναι στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι και είναι και στη Γλυφάδα. Μπορεί να βρει κανείς και μέσω του site το τηλέφωνό μας για οποιαδήποτε πληροφορία. Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε και τηλεφωνικά και να δούμε και τον ενδιαφερόμενο ασθενή από κοντά, να δούμε το σώμα του και να του προτείνουμε τις λύσεις. Λύσεις υπάρχουν, υπάρχει όλη. Τώρα είπατε τη λέξη κλειδί από όσο αντιλαμβάνουμε όση ώρα μιλάμε. Δηλαδή ουσιαστικά εσείς ουσιαστικά βλέπετε τον άλλο και καταλαβαίνετε γιατί δεν θέλει ούτε ιατρικές εξετάσεις ούτε κάτι οτιδήποτε άλλο πριν. Λαμβάνεται ένα ιατρικό ιστορικό. Mm-hmm. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα για την υγεία του ασθενούς. Από γιατρό γίνεται η θεραπεία, επομένως από απολύτως εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν χρειάζεται κάποια ιατρική εξέταση πριν τη θεραπεία. Από εκεί και πέρα όμως, συζητώντας από κοντά για να δούμε το πρόβλημα, δεν είναι όλα τα προβλήματα ίδια, συζητάμε από κοντά, προτείνεται η πιο ενδεδειγμένη θεραπεία, γιατί mm-hmm. πέρα από το Vanquis υπάρχουν και άλλες μέθοδοι μη επεμβατικές και φυσικά υπάρχει και η επέμβαση της λιποαναρρόφησης. Μια ομάδα γιατρών θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει όλες τις επιλογές, όλες τις μεθόδους επεμβατικές και μη, γιατί κάθε ασθενής έχει τις δικές του ανάγκες. Επομένως, προηγείται πάντα μια συζήτηση και μια διάγνωση. Ωραία, οπότε κλείνοντας να πούμε ότι το Vanquis είναι μια νέα θεραπεία, η οποία ουσιαστικά διαρκεί από 30 έως 45 λεπτά. Είναι μια τεράστια καινοτομία η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να διαλύσουμε λίπος μόνιμα σε μεγάλες επιφάνειες του σώματος, τελείως ανώδυνα και χωρίς καν να κουμπάμε τον ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Είναι μια θεραπεία η οποία ολοκληρώνεται σε 4-5 συνεδρίες. Ταιριάζει, ενδείκνεται για μεγάλο αριθμό, για πολλές περιπτώσεις, για πολλά προβλήματα μπορεί να δώσει λύσεις. Και φυσικά αυτό το βλέπουμε από κοντά, το συζητάμε από κοντά για να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα στους ασθενείς μας. Και το σημαντικό είναι ότι τα αποτελέσματα είναι μόνιμα, έτσι, γιατί αυτή είναι η ουσία. Ακριβώς. Όσο ξεκινάνε είτε δίαιτα είτε οτιδήποτε. Ακριβώς, και γι' αυτό δεν είναι η σωστή λογική αυτή που έχουμε στην Ελλάδα σε κάποιο βαθμό και λόγω του καιρού μας. Ότι θα κάνουμε κάτι λίγο πριν το καλοκαίρι για να βελτιώσουμε προσωρινά το σώμα μας, να πάμε για τα μπάνια μας. Έχετε δίκιο, τώρα ουσιαστικά ανοίγει ο καιρός. Είναι καλό ο χρόνος που αφιερώνουμε και τα χρήματα που αφιερώνουμε να μας δίνουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα, να λύνουμε, να απαλλασσόμαστε για πάντα από αισθητικά προβλήματα που μας απασχολούν. Άτομα που έχουν προβλήματα τοπικού πάχους,
Καταλαβαίνω ακριβώς αυτό που λέω, ότι βλέπουμε σε καθημερινή βάση ανθρώπους οι οποίοι μας λένε, εδώ και χρόνια προσπαθώ να απαλλαγώ από το πρόβλημα στους μυρούς μου ή από το πρόβλημα στην κοιλιά μου, γυναίκες και άντρες. Προσπαθώ με δίαιτες, προσπαθώ με εντατική γυμναστική. Παρ' όλα αυτά, χάνω από όλα τα άλλα σημεία του σώματος, εκτός από το σημείο που παρουσιάζει το πρόβλημα. Τι μπορώ να κάνω? Εκεί ακριβώς μπαίνει μια εξειδικευμένη ιατρική λύση. Κυρία Σκούρα, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.